Αδιαπόλυθη ήμιζε σήμερα το Ηράκλειο, με τους περισσότερους πολίτες να απολαμβάνουν τις μήνυ διακοπές τους σε τουριστικά θέρετρα του νησιού μας. Ώρα 1 το μεσημέρι. Ελάχιστος κόσμος κυκλοφορεί στην καρδιά του Ηρακλείου, με το σκηνικό να είναι ιδανικό σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό. Ενώ μειωμένη είναι και η παράνομη στάθμευση. Δεν υπάρχει και χρήμα στην αγορά. Διότι τώρα με τα νέα μέτρα που έχουν δοθεί, ο κόσμος έχει αγανακτήσει, κυκλοφορούμε όλοι με μάσκες. Προσέχω, τηρώ τους κανόνες υγιεινής και όσο μπορώ δεν συνοστίζομαι και πάω και στην παραλία με μάσκα. Παλαμβάνουμε βότα με τη σύζυγο, εντάξει. Και παγωτάκι. Και παγωτάκι. Προσεκτικά, όλα πάρα πολύ ωραία. Διακοπές θα πάτε ή πήγατε? Κάνουμε διήμερα, τριήμερα, τέτοια πράγματα. Δεν μας το επιτρέπουν οι δουλειές. Με μάσκα, με αυτά προφυλασσόμαστε όσο μπορούμε. Φοβόμαστε γενικώς. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην καρδιά του Ηρακλείου με τους πολίτες να απολαμβάνουν την ηρεμία της πόλης. Ωστόσο, επικρατεί έντονος προβληματισμός σε σχέση με την αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στο νησί μας. Πρόβλημα υπάρχει. Προσέχετε εσείς όπου πάτε? Πολύ. Βλέπετε συμμόρφωση στα μέτρα από τους Έλληνες? Όχι τόσο. Περισσότερο θα ήθελα εγώ. Μας ανησυχεί το γεγονός διότι αν αυξηθούν κι άλλο, δεν ξέρω τι θα επικρατήσει πλέον. Θα είμαστε όπως ήμασταν πριν. Εσείς τις αποστάσεις τις στηρείτε? Όσο μπορώ, ναι. Όσο μπορώ. Έχω εκεί την βασιά στο εδώ. Αν πάω πουθενά που με αναγκάζουν. Εγώ είμαι γέρος για να πεθάνω σε λίγες μέρες. Αν δεν είχα τα γονάχια μου, δεν με ένοιαζε. Αλλά για τους νέους στεναχωριέμαι. Και για τον κοροναϊό, αλλά και για την οικονομική κατάσταση της χώρας που πάει στον πάτο. Αυτές οι εικόνες επικρατούσαν το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας, στον πεζόδρομο της Λεωφόρου Δικαιοσύνης, στην Δεδάλου, στον πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου, ενώ αισθητά μειωμένη ήταν η κίνηση στον παραλιακό, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας 18 Άγγλων. Η πόλη είναι άδεια, το βλέπετε. Τέτοια ώρα με το συζέστη, ναι. Τα βράδια μας φύζει από ζωή. Και θα συνεχίσει, θεωρώ, παρόλο τον κορονοϊό. Πρώτα απ' όλα προσέχουμε εμάς, τους γύρω μας. Εγώ μπορεί να μην πάθω κάτι, αλλά η μεγαλύτερη ηλικία προσέχουμε και για αυτούς. Πρέπει να συνειδητά είναι δύσκολο για όλο τον κόσμο. Και αν δεν προσέξουμε τώρα, θα πάμε το κακό στο χειρότερο. Που ήδη τα κρούσματα λόγω του καλοκαιριού και των πάρτι, όλα αυτά έχουν αυξηθεί. Φυσάει, φυσάει. Εφέτος δεν σταματάει, φυσάει. Εσύ συνηθίζετε κάθε μέρα να κάνετε παρπάτι με εδώ στο λεωφορείο bypass? Βεβαίως. Πριν χτυπήσει bypass. Διακοπές θα πάτε? Ναι, με τι προσόντα. Προσέχετε. Γι' αυτό κατεβαίνω στη μοναξιά. Πολίτες και επισκέπτες ψήφισαν το μεσημέρι βόλτα στον Κούλε και στη λεωφόρο bypass με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Πηγαίνω σε πολλούς κλειστούς χώρους, προτιμώ παραλίες και περπάτημα. Μου αρέσει η θάλασσα επειδή δεν έχουμε θάλασσα στη χώρα μου. Επισκεφθήκαμε τη Σαντορίνη, ήταν όλα ωραία. Δεν φοβάμαι τον κορονοϊό. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία φοράμε μάσκες. Νιώθω ασφάλεια, όπως και στο ξενοδοχείο που γίνεται σερβίρισμα φαγητού.